Ιουλίου και να μην έχετε μια πολύ γλυκιά συνάντηση, είτε είναι ερωτική, είτε είναι φιλική, μην ανάψουμε και φωτιές στα σπίτια, είτε είναι φιλική, είτε είναι τέλος πάντων οικονομική. Νομίζω ότι κάτι σας περιμένει, για κινηθείτε λιγάκι κι εσείς, στην Αθηνά και Χειρακίνη, βοηθήστε λίγο την κατάσταση, γιατί εσείς του Ιουλίου με τα οικογενειακά αυτόν τον καιρό δεν τα πηγαίνετε και τόσο καλά, πρέπει να προσέχετε. Οι Παρθένοι μας και πάλι ασχολούνται με τα οικογενειακά. Πολλοί θα κάνετε έξοδα, γλυκά έξοδα που λέω για την οικογένεια. Αποφύγετε να κάνετε υπερβολές σε αυτόν τον καιρό. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, είναι μια μοναδική περίοδος για να προωθήσετε με τη δική σας δράση τα θέματα που απασχολούν την προσωπική σας ζωή και την επαγγελματική. Ενώ το διήμερο αυτό θα ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, αλλά λίγη γκρίνια δεν θα λείπει. Είναι σαν να έχετε προσωπική πανσέλινο. Όταν η σελήνη είναι απέναντι από το δικό μας ζώδιο, είμαστε λίγο φορτισμένοι με τα αγαπημένα πρόσωπα. Α, και αν το έχεις και στο αίμα σου. Όλα τις κατηγοράς τους Παρθένους, αλλά είναι πολύ θετικοί φίλοι τουλάχιστον. Και συνεργάτες. Άμα έχεις συνεργάτες Παρθένους, ξέρεις, θα σου κάνουν το τέλειο. Για τους ζυγούς μας, δικό σας κυβερνήτης η Αφροδίτη έχει περίεργα παιχνίδια που σημαίνει ότι θα έχετε μικρές μετακινήσεις, συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά για σας. Κάτι αλλάζει στη διάθεσή σας η οποία είναι πολύ σημαντική. Ένταση αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες με τα οικογενειακά και η Πανσέλινος της 28ης αγγίζει εσάς που είστε γεννημένοι περί το τέλος του Σεπτέμβρη. Άρα λοιπόν από τώρα επιλύστε θέματα που μπορεί να έχετε με τον σύντροφό σας, τους συνεργάτες, ώστε να μην τα αφήσετε στο τέλος του χρόνου και αυτό μπορεί να διευρυνθεί. Οι Σκορπιοί μας θα έχουν ευχάριστες ειδήσεις σε ένα οικονομικό θέμα, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό και το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα. Έχει άμεση σχέση με την εργασία, αλλά έχετε να παίρνετε και χρήματα από δημόσια ταμεία, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες. Ακούγονται περίεργα τώρα αυτά που λέω. Αλλά τέλος πάντων, αν έχετε να πάρετε κάποια χρήματα από άλλα ταμεία ή από το σύντροφό σας ή από συνεταίρους, θα δείτε ότι μετά το Γενάρη αυτή η υπόθεση θα αρχίσει να τρέχει και αυτό σας χαροποιεί και σας ικανοποιεί. Οι τοξότες του Νοέμβρη αποκλείεται να μην έχετε συναντήσεις, επαφές, ξαφνικούς έρωτες. Πολλοί θα ερωτευτείτε έτσι κεραυνοβόλα ή θα έχετε κάτι σημαντικό. Πάρτε και ένα λαχείο εσείς. Κριοί των πρώτων ημερών, τοξότες των πρώτων ημερών, λιοντάρια,